Μόλις ολοκληρώσαμε την σύσκεψη εδώ στην Πολιτική Προστασία, νομίζω ότι είναι απόλυτο σαφές ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι εδώ πέρα στην Αττική με ένα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο, το οποίο φαίνεται ότι θα κρατήσει μέχρι αύριο το πρωί. Θα επηρεάσει την Αττική, επηρεάζει ήδη την Εύβοια και θα επηρεάσει και μέχρι αύριο το απόγευμα την Κρήτη. Ναι. Συνιστούμε προφανώς μεγάλη προσοχή σε όλες τις μετακινήσεις, να αποφεύγονται όλες οι περιττές μετακινήσεις. Ο κρατικός μηχανισμός κάνει το καλύτερο δυνατόν να κρατήσει τους δρόμους ανοιχτούς. Και βέβαια η μεγάλη μας έννοια είναι η ηλεκτροδότηση, όπου γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα ειδικά στην Αττική. Ο ΔΕΔΕ κάνει το καλύτερο δυνατό. Θα έχετε στη συνέχεια και αναλυτική ενημέρωση για το τι αυτή τη στιγμή συμβαίνει και πού υπάρχουν οι βλάβες. Νομίζω ότι όλοι θα δείξουμε υπομονή για να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο πράγματι είναι πρωτόγνωρο. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου και οι αρμόδιοι υπουργοί και η πολιτική προστασία θα σας ενημερώνουν αναλόγως. Επίσης να τονίσω ότι όπως γνωρίζετε σήμερα έχουν αναβληθεί οι εμβολιασμοί. Θα επανέλθει το Υπουργείο Υγείας για να καλύψουμε τα χαμένα ραντεβού των συντομότερων δυνατών, ειδικά αυτά τα οποία αφορούν τη δεύτερη δόση. Και προφανώς, όπως κάνουμε πάντα, θα φροντίσουμε να αξιοποιήσουμε τα εμβόλια τα οποία έμειναν αδιάθετα μέσω του συστήματος που διαθέτουμε, έτσι ώστε να μην πάει καμία δόση χαμένη. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, μεγάλη προσοχή. Στα παιδιά μας ας χαρούνε το χιόνι, έχει και αυτή την ευχάριστη ευτυχή. Πάντα όμως με προσοχή και να τονίσω για ακόμη μια φορά να αποφεύγουμε τις περιττές μετακινήσεις όσο αυτό είναι δυνατόν. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε. Επειδή ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο το θέμα των εμβολιασμών, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι μέγιστο θέμα. Πότε, κατά τη γνώμη σας, με βάση και τις εισηγήσεις που είχατε από τη σύσκεψη, αυτοί θα αρχίσουν να κινούν κανονική ροή? Λέτε πότε θα επανέλθουμε στον κανονικό προγραμματισμό? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από τα καιρικά φαινόμενα. Πάντως και χθες που είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, καταφέραμε και κάναμε την πλειοψηφία των εμβολιασμών. Έχουμε τη δυνατότητα σε κάθε περίπτωση να αναπληρώσουμε τα χαμένα ραντεβού τόσο το μότερο δυνατόν. Όπως βλέπετε, η διαδικασία του εμβολιασμού είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη και θα αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε δυσκολία όπως το έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.